Για τους τοξότες, αυτή η όψη είναι στο δικό σας ζώδιο. Δεν συναντώνται συχνά η Αφροδίτη με το Δία, μια φορά το χρόνο, σε ένα διαφορετικό ζώδιο. Και αυτή τη φορά είναι η δική σας φορά, η δική σας στιγμή. Άρα είναι μια πολύ καλή μέρα η σημερινή, που και η Σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα έρχεται και το επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο. Είναι μια μέρα λοιπόν που μπορεί να έχετε κέρδος, είτε σε επίπεδο οικονομικό, ή μπορεί να υπάρχει μια καλή είδηση, μπορεί να αφορά και τη δουλειά, να αφορά τα επαγγελματικά, τα σχέδιά σας, τους στόχους σας, ή ό,τι μπορεί να έχει ο καθένας, μπορεί να είναι σπουδές του, κάτι τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να σας ευχαριστεί περισσότερο, ή μπορεί να είναι ακόμα η προοπτική και ενός ταξιδιού ή κάτι που μπορεί να σχεδιάζετε, ακόμα και αν δεν το πραγματοποιήσετε αυτές εδώ πέρα τις μέρες, και είναι ένα πιο μακρινό σχέδιο για τον άλλο μήνα ή και για αργότερα. Σε γενικές γραμμές, σημερινή μέρα είναι από τις θετικές της εβδομάδας και για το δικό σας ζώδιο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τις βάζω άριστα, όπου μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, να το κάνετε. Αυτό δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει και με τη λάμψη αυτή που είδα εγώ στο πρόσωπό σου σήμερα. Μάλιστα. Κοίταξε, γενικά είναι ωραίο να είναι η Αφροδίτη στο ζώδιό σου. Μάλιστα. Και ο Δίας μαζί, είπαμε ότι δεν συμβαίνει συχνά, μια φορά το χρόνο είναι και δεν είναι στο ίδιο ζώδιο κάθε χρόνο. Ωραίος και ωραία. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καλό είναι, αν μη τι άλλο, βοηθάει πάρα πολύ τη διάθεση. Εγώ νομίζω ότι η λάμψη και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το αν είσαι όμορφος. Μα αυτό αν λέω, ωραία, αυτό λέω, αυτό ακριβώς λέω. Inside. Ακριβώς, είναι ένα πράγμα που έρχεται από μέσα σου. Αν λοιπόν νιώθουμε καλά, εκπέμπουμε κάτι ωραίο και θετικό και προς τα έξω.